Πρόγραμμα ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση δεκάδων σχολείων που θα ονομαστεί πρόγραμμα Μαριέτας Γιαννάκου, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τα κονδύλια του προγράμματος αυτού θα προέλθουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όμως στόχος είναι το ποσό να αυξηθεί σημαντικά μέσω ενός καλέσματος που θα γίνει από πλευράς κυβέρνησης για σημαντικές ιδιωτικές χορηγίες. Θεωρώ ότι είναι μικρό το ποσό, αλλά προφανώς και δεν θα πούμε ότι είναι αρνητικό. Κάθε ενίσχυση στα σχολικά κτίρια είναι επιθυμητή, είναι αποδεκτή. Εμείς ήδη από σήμερα με τον κύριο Πουλιάκα έχουμε ξεκινήσει και με την τεχνική υπηρεσία μια διαδικασία να προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε έτοιμοι για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Αυτό που περιμένουμε με αγωνία είναι να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή. Ελπίζουμε τα περιφερειακά σχολεία και η νομή της επαρχίας να είναι ευνοημένη σε έναν βαθμό για να μπορούμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσό. Όπως ξέρετε, τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για τα σχολεία του Δήμου Σερών είναι πάρα πολλά για να μπορούμε να είμαστε στο ιδανικό σημείο, αλλά εμείς με τα διαθέσιμα χρήματα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Ξέρουμε πώς θα μοιραστούν αυτά τα χρήματα, θα δοθούν δηλαδή με βάση παλαιότητα των κτηρίων, με βάση τα προβλήματα, με βάση την ετοιμότητα που έχει ο κάθε Δήμος για το τι θέλει. Ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι και εγώ έχω την ίδια ενημέρωση που έχετε σε επαφή στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα γίνει χρήματα για μικρές παρεμβάσεις, για αθλητικές εγκαταστάσεις σχολείων, για τουαλέτες όπως είπε χαρακτηριστικά. Εμείς θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον χώρους υγιεινής, προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες και αθλητικές εγκαταστάσεις να έχουμε ένα πακέτο εργασιών ώστε να μπορούμε να τα εντάξουμε μόλις ανοίξει το πρόγραμμα. Ο Δήμος Σερών έχει μια λίστα με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία και που χρήζουν επισκευών και σύμφωνα με αυτή θα μοιράσει και τα κονδύλια όταν αυτά έρθουν. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, δεν υπάρχει θέμα προτεραιότητας σε σχολεία της πόλης έναντι των χωριών, καθώς σε όλα τα σχολεία, μικρά ή μεγάλα, φιλοξενούνται μαθητές. Σίγουρα έχουμε ένα προγραμματισμό. Εδώ και χρόνια έχει ο Δήμος ένα προγραμματισμό. Καταγεγραμμένα τα προβλήματα, ανάλογα με τη δυναμική του σχολείου, με τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Και όλα θα γίνουν βέβαια με απόλυτη διαφάνεια και ανοιχτά, ώστε να ξέρει ο κόσμος ακριβώς πώς γίνονται αυτές οι επιλογές. Εσείς που θα δώσετε βαρύτητα, αντιδήμαρχε, σε σχολεία της πόλης ή στα χωριά, γιατί και τα χωριά έχουν τα δικά τους παράπονα, λένε ότι είμαστε παραμελημένοι. Εμείς φέτος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δώσαμε μια προτεραιότητα και σε σχολεία των χωριών. Όπως τον Προβατά που έγινε μια εκτεταμένη παρέμβαση, στο Μητρούζι που έγιναν αρκετά βαψίματα, στο σχολείο στον Υπηαγωγείο των Καλών Δέντρων που έγινε ολόκληρη μελέτη για να δούμε τις αντοχές του κτηρίου. Αντίστοιχες εργασίες έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο Λεβιτοστάσιο Σμίτης Καμήλας ή στο Σκούταρι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, στα δικά μας τα μάτια δεν υπάρχει πόλη και χωριά, είναι όλοι οι δημότες των Σερών. Για μας είναι ακριβώς η ίδια αντιμετώπιση και πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με βάση τη σοβαρότητά τους και με την επικινδυνότητα που μπορεί να έχουν αυτά. Και αυτός είναι ο πρώτος και βασικός κανόνας που αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Ο Δήμος Σερών όμως μπαίνει σε μια διαδικασία προετοιμασίας μελετών στο κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων, ώστε όποτε υπάρχει ανάλογο πρόγραμμα, ο Δήμος να μπορεί να ενταχθεί. Εμείς αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα από πλευράς μελετών. Και προφανώς δεν είναι μομφή και σε κάποιον, γιατί είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που ο χρόνος για να προετοιμάσεις για επόμενο πρόγραμμα είναι λίγος. Αλλά εμείς έχουμε βάλει μια προτεραιότητα και σε μια συζήτηση που είχαμε την ίδια τη Δήμαρχο, είπε ότι αποτελεί προτεραιότητα να έχουμε μια προετοιμασία σε επίπεδο ετοιμότητας για μελέτες για ενεργειακή αναβάθμιση. Έχουμε σχολεία όπως το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο έχει ακόμα τα παλιά σιδερένια κουφώματα. Μεγάλα σχολικά κτίρια, τα οποία και η ασφάλεια των μαθητών θα ενισχυθεί. Και το κέρδος του Δήμου μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας θα επιστρέφει στους ίδιους τους δημότες. Οπότε μέσα στη χρονιά θα μπορέσουμε να σας πούμε ποια σχολεία έχουμε προετοιμάσει μελέτες για να μπορέσουμε να εντάξουμε σε μελλοντικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης. Τέλος, αναφορικά με τους μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου που θα φιλοξενηθούν φέτος στο 17ο Δημοτικό, καθώς το σχολείο τους έχει κλείσει λόγω εγκαταλειλότητας, 12 μαθητές που τα σπίτια τους είναι αρκετά μακριά, πάνω δηλαδή από ένα χιλιόμετρο, θα μετακινούνται με αστικό λεωφορείο ώστε να μην ταλαιπωρούνται. Τα έξοδα της μετακίνησης έχει αναλάβει η περιφέρεια. Κοιτάξτε, οι μετακινήσεις μαθητών βάσει νόμου γίνεται από την περιφέρεια.
με το νομοθετικό πλαίσιο των ισχύων, 12 μαθητές υπερβαίνουν τα 1200 μέτρα από το νέο σχολείο το οποίο θα φοιτούν, οπότε αυτή την δαπάνη την καλύπτει η περιφέρεια. Από εκεί και πέρα, εμείς είπαμε θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, θα καταγραφούν τα δεδομένα που υπάρχουν και αν υπάρξει έκτακτη ανάγκη για να δοθεί μια λύση σχετικά με τη μετακίνηση περαιτέρω των 12 μαθητών, εμείς είμαστε εδώ, έχουμε μελετήσει κάποιες προτάσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση και εκεί.